Λάτρης της θάλασσας και του ελεύθερου ψαρέματος ήταν ο Σωτήρης Σταγιανός, 40 ετών από την Πάφο, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Το χόμπι του, ωστόσο, έμελε να τον οδηγήσει στο θάνατο. Σήμερα το μεσημέρι, μετά από πληροφορία, μέλη της λιμενικής αστυνομίας Πάφου εντόπισαν δίτην επιπλέον ανέστητο στη θαλάσσια περιοχή Γεωσκύπ. Στις 7 το πρωί, ο άτυχος οικογενειάρχης μετέβη μόνος του με τη μικρή του βάρκα στη θάλασσα της Γεωσκύπου στην περιοχή Μουγιά. Φόρεσε στολή του δίτη και με το ψαροτούφεκό του βούτυξε με σκοπό να ψαρέψει. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, μέχρι που τον εντόπισε Βρετανός τουρίστας να επιπλέει ανέστητο στη θάλασσα. Αμέσως ειδοποιήθηκε η λιμενική αστυνομία, η οποία μετέβη στην περιοχή. Σήμερα το μεσημέρι, μετά από πληροφορία, μέλη της λιμενικής αστυνομίας Πάφου εντόπισαν δίτη επιπλέον ανέστητο στη θαλάσσια περιοχή Γεωσκύπ. Το σκάφος της λιμενικής αστυνομίας μετέφερε τον δίτη στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου και αφού έγιναν οι απαιτούμενες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με επικρατέστερο σενάριο της τραγωδίας όταν Γιανός να παρασύρθηκε από σκάφος ενώ κολυμπούσε. Εκ πρώτης όψεως πιστεύεται ότι προβλήθηκαν από διαρχόμενο θαλάσσιο σκάφος. Ο άτυχος οικογενειάρχης που καταγόταν από το Μούταλο διέμενε στην Πάφο και εργαζόταν στις κρατικές αποθήκες.